Το πρωί τη 3ης 19 Σεπτεμβρίου συνελήφθη ένα Ρουμάνο τουρίστα στην Ακρόπολη, καθώ απέσπασε δύο μάρμαρα από τον αρχαιολογικό χώρο, δηλώνοντα αργότερα στην ελληνική αστυνομία πω δεν ήξερε ότι απαγορεύεται. Σύμφωνα με πληροφορίε, όλα ξεκίνησαν όταν η φύλακα του αρχαιολογικού χώρου τη Ακρόπολη εντόπισε τον τουρίστα στον ιερό βράχο να έχει ακουμπήσει το χέρι του στο μνημείο των προπηλαίων. Αντιλαμβανόμενοι ότι κάτι δεν πάει καλά, τον προσέγγισε και μετά από έρευνα διαπίστωσε ότι στα χέρια του κρατούσε δύο μαρμάρινα κομμάτια από τον αρχαιολογικό χώρο. Άμεσα τον οδήγησε στην είσοδο του χώρου, όπου και παρελήφθη από αστυνομικού τη Υποδιεύθυνση Περιπολιών. Ο άνδρας, ο οποίο τελικά συνελήφθη για διακεκριμένη κλοπή και παράβαση του νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γέννη τη πολιτιστική κληρονομιά, φέρεται να υποστήριξε στου αστυνομικού πως δεν γνώριζε ότι η πράξη του ήταν παράνομη και πως δεν είχε προκαλέσει καμία ζημιά στο μνημείο αφού τα μάρμαρα είχαν ήδη αποκολληθεί. Σύμφωνα με τι πληροφορίε, τα μάρμαρα κατασχέθηκαν και εστάλησαν στην εφορία αρχαιοτήτων για αρχαιολογική εκτίμηση. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας.